ο κύριος Κοτσαντής. Ναι, αυτή τη στιγμή έχουμε μια έμεση παραδοχή της ενοχής της Ευρωβουλευτού και διάφορων στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Προφανώς την πολιτική ευθύνη πρέπει να αναλάβει και η ίδια η Υπουργός, η κυρία Κεραμέως, που έχει και την πρώτη ευθύνη για τη λειτουργία του Υπουργείου Εσωτερικών. Το κύριο όμως για μας ζήτημα είναι η προστασία των προσωπικών δεδομένων. Μια σειρά διατάξεις οι οποίες ενισχύθηκαν στον πρόσφατο νόμο για την επιστολική ψήφο, που επιτρέπουν να μπαίνουν σε κίνδυνο τα ίδια τα προσωπικά δεδομένα, να γίνονται ακόμα και fake volant στα χέρια ευρωβουλευτών της κυβέρνησης ή άλλων κομμάτων. Για παράδειγμα, αναρωτιόμαστε ποιος θα ελέγχει την ταυτοπροσωπεία στην επιστολική ψήφο των αποδήμων, που μάλιστα είναι και ο αποκλειστικός τρόπος για να ψηφίσουν. Ο courier της ιδιωτικής εταιρείας, της Κολομβίας, της Ζιμπάμπουε, των Ηνωμένων Πολιτειών, της Γκάνα. Γιατί τελικά αυτός θα έχει την ευθύνη να ελέγξει αυτή την ταυτοπροσωπεία. Mm-hmm. Ποιος θα ελέγχει τη μυστικότητα της ψήφου και την αμεσότητα της ψήφου. Εσείς ως κόμμα, θυμάμαι ότι στη Βουλή εσείς καταψηφίσατε, αλλά εκφράζετε παγίως την αντίθεσή σας με την επιστολική ψήφο. Και λέμε ότι ανοίγει ένα επικίνδυνο δρόμο και για το διάβλητο της διαδικασίας και για τα προσωπικά δεδομένα. Αυτά είναι που πρέπει να απαντήσει η κυβέρνηση. Απλά κύριε Κωνσταντή, αυτή η μέθοδος εφαρμόζεται σε πάρα πολλές χώρες, δημοκρατίες του δυτικού κόσμου για πολλά χρόνια, η επιστολική ψήφο. Και ακριβώς στην Αμερική ένα μεγάλο ποσοστό των εκλογέων ψηφίζει. Και ακριβώς σε όλες αυτές τις χώρες υπάρχουν καταγγελίες, όπως στην Αμερική για χάσιμο χιλιάδων ψηφοδελτίων. Ίσα-ίσα η Γαλλία απαγόρευσε την επιστολική ψήφο για το εσωτερικό της χώρας. Υπάρχουν δηλαδή προβλήματα και σε άλλες χώρες του εξωτερικού, πόσο μάλλον στη χώρα μας, που η ίδια η διαδικασία δεν διασφαλίζει ούτε τη μυστικότητα, ούτε την ταυτοπροσωπία. Ναι, ούτε επειδή φωνάζατε και εσείς και ο ΣΥΡΙΖΑ στη διάρκεια του καλοκαιριού, που δεν δινόταν η δυνατότητα σε αρκετό κόσμο που δουλεύει τη σεζόν το καλοκαίρι, στον τουρισμό, τους δίνετε τώρα δυνατότητα να ψηφίσουν. Και με αυτόν τον τρόπο, με αυτό το εργαλείο, καταπολεμάται η αποχή. Εσείς δεν συμφωνείτε με αυτό? Ακριβώς αυτό το παράδειγμα αποκαλύπτει την υποκρισία της κυβέρνησης. Δηλαδή ότι υπάρχει και άλλος τρόπος με την κατάρτιση ειδικών εκλογικών καταλόγων για τους νέους ανθρώπους που δουλεύουν σε ζών, για φοιτητές, όπως υπάρχουν για σώματα ασφαλείας και ούτω καθεξής, έτσι ώστε να μπορούν σε ειδικούς εκλογικούς καταλόγους να ψηφίζουν στον τόπο σπουδών ή στον τόπο εργασίας τους. Και αντίστοιχα και για τους απόδημους θα πρέπει να υπάρξουν εκλογικά κέντρα για την ταυτοπρόσωπη παρουσία τους στο εξωτερικό. Από εκεί και πέρα η αποχή δεν είναι ένα τεχνικό πρόβλημα, είναι ένα πολιτικό πρόβλημα και γι' αυτό την αναζήτηση λύσης πρέπει να την δούμε στην αναζήτηση των πραγματικών αιτιών, δηλαδή σε μια πολιτική η οποία αποστρέφει την νεολαία πρώτα και κύρια από το να συμμετάσχει, ενώ η πραγματική διέξοδος είναι να συμμετάσχει, να καταδικάσει, να τιμωρήσει τα κόμματα που κυβέρνησαν και κυβερνούν τη χώρα και έχουν ευθύνη για τη σημερινή άσχημη κατάσταση που βιώνει και η νεολαία. Κύριε Κωνσταντή, δεν ξέρω εσείς στο ΚΚΕ πώς είδατε το οικονομικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, πάντως αντιλαμβάνομαι ότι αν ήταν στο χέρι σας θα ψηφίσατε κι εσείς τη μείωση της φορολογίας στα χαμηλά εισοδήματα. Μόνο που όλα τα κόμματα με πρώτη τη Νέα Δημοκρατία και τους αγαπητούς συνομιλητές από το ΠΑΣΟΚ και το ΣΥΡΙΖΑ, όταν κυβέρνησαν, αύξησαν τη φορολογία για τα λαϊκά στρώματα και την μείωσαν για το μεγάλο κεφάλαιο. Ναι. Έτσι ώστε και σήμερα και τα προηγούμενα χρόνια το 95% των φόρων να πέφτει στις πλάτες των εργαζόμενων, των αυτοαπασχολούμενων, των φτωχών αγροτών και μόλις το 5% στις πλάτες τραπεζιτών, εφοπλιστών, βιομηχάνων. Γι' αυτό και εμείς πιστεύουμε ότι είναι άνθρακας ο θησαυρός όσον αφορά και τα μέτρα κοροϊδία της κυβέρνησης για την ακρίβεια και η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί και τα κόμματα αυτά δεν αμφισβητούν τις αιτίες της ακρίβειας. Δεν αμφισβητούν δηλαδή τους χαμηλούς μισθούς, δεν αμφισβητούν την απελευθερωμένη αγορά ενέργειας και την κερδοσκοπία στην ενέργεια. Το χρηματιστήριο ενέργειας ιδρύθηκε επί ΣΥΡΙΖΑ. Δεν αμφισβητούν την φοροασυλία των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Υπάρχει παντού χρηματιστήριο ενέργειας σε όλη την Ευρώπη. Δεν και γι' αυτό υπάρχει κερδοσκοπία σε όλη την Ευρώπη. Ακριβώς. Το χρηματιστήριο ενέργειας είναι ο ναός της κερδοσκοπίας, όπως και η απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας, που επιβάλλει αυξημένες τιμές. Τώρα βέβαια οι τιμές πέφτουν. Τώρα που έχει αποκλιμακωθεί, να το πούμε έτσι, το περιβάλλον της διεθνούς κρίσης στην ενέργεια, τώρα βλέπει και ο καταναλωτής μείωση στα τιμολόγια. Και είναι ήδη ακόμα 2,5 φορές πάνω σε σχέση με την τιμή που υπήρχε πριν από 3 χρόνια. Μάλιστα. Από 7 λεπτά η κιλοβατόρα στα 17. Παρ' όλα αυτά, για να επιστρέψω σε αυτό που έλεγα, τελικά πρέπει να συγκρουστούμε με τις αιτίες
της ακρίβειας. Αυτές οι αιτίες βάζουμε στο στόχαστρο. Αυτές δεν θέλουν να δουν τα άλλα κόμματα. Γι' αυτό η οικονομία σήμερα αντέχει να πληρώνουμε τρελά κέρδη για τις τράπεζες. Ανακοίνωσαν πάνω από 4 δισεκατομμύρια για την προηγούμενη χρονιά. Τρελούς τζίρους για τους ιδιοκτήτες στο σούπερ μάρκετ, πάνω από 11 δις την προηγούμενη χρονιά. Να υπάρχουν λεφτά για το ΝΑΤΟ, 7 δισεκατομμύρια, για να στέλνουμε φρεγάτα στην Ερυθρά Θάλασσα, για να στέλνουμε όπλα στο Ζελένσκι, για να έχουν αφορολόγητο πετρέλαιο οι εφοπλιστές και όχι οι αγρότες. Επειδή λοιπόν είναι προτεραιότητες και είναι μια ταξική πολιτική αυτή που ακολουθείτε, γι' αυτό πιστεύουμε ότι η λύση είναι στον δρόμο της συλλογικής διεκδίκησης και του αγώνα. Και το ΚΚΕ στηρίζει τις διεκδικήσεις του λαού και των σωματείων για αυξήσεις ουσιαστικές στους μισθούς, για συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Αυτά που λέγεται είναι κατανοητά σε σχέση με τα θέματα των αμυντικών δαπανών. Δεν πιστεύετε ότι η χώρα έχει την υποχρέωση να θωρακιστεί αμυντικά? Μα εδώ βλέπουμε στη στοιχεία Patriot να πάει στη Σαουδική Αραβία. Αφορά την άμυνα της χώρας. Βλέπουμε φρεγάτα. Βλέπουμε φρεγάτα στο στόμα του λύκου και ελληνικό προσωπικό να κινδυνεύει η ζωή του για να υπερασπιστούν τα κέρδη των Ελλήνων εφοπλιστών και των εταιρείων διαμετακόμισης. Μια ελληνική ναυσιπλοεία που έχει 4.200 ελληνόκτητα πλοία και μόλις 600 υπολεινική σημαία. Μια ελληνική ναυσιπλοεία που έχει φοροασυλία στη χώρα μας και για τα κέρδη αυτών των εφοπλιστών και των άλλων μεγάλων εταιριών, κινδυνεύει προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων και για όλα αυτά υπάρχει μια αφωνία. Γιατί προχθές. Όλο αυτό το κέρδος με κάποιο τρόπο έρχεται και στην ελληνική οικονομία. Δεν είδαμε να μειώνονται οι τιμές από αυτό το κέρδος, δεν είδαμε να αυξάνονται τα φορολογικά έσοδα. 56 φοροαπαλλαγές έχουν οι εφοπλιστές. Ίσα-ίσα, αυτό που βλέπουμε είναι κατάπτυστες συμφωνίες, όπως αυτή που ψηφίστηκε προχθές με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ και το ΣΥΡΙΖΑ να διεκδικεί την πατρότητα. Λόγω στρατηγικού διαλόγου για την άμεση ένταξη Ελλήνων στρατιωτικών στον Αμερικάνικο στρατό, ακόμα και για πολεμικές επιχειρήσεις. Δεν νομίζω ότι ήταν για ένταξη, να ολοκληρώνω, ήταν άμεση υπαγωγή. Άμεση υπαγωγή υπό τις εντολές Αμερικάνων αξιωματικών. Και για να ολοκληρώνω για το συγκεκριμένο θέμα, νομίζουμε ότι η λύση είναι στην ενίσχυση της λογικής διεκδίκησης, να συγκρουστούμε με την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θυσιάζει τις ανάγκες των πολλών για τα κέρδη των λίγων και με ένα πιο ισχυρό κουκουέ και στις ευρωεκλογές μπορούμε να στείλουμε αυτό το μήνυμα. Οι εργαζόμενοι, οι φοιτητές, η νεολαία, με μεγαλειώδεις αγώνες εδώ και ένα χρόνο, τελευταία με τη συγκλονιστική απεργία στις 28 του μήνα. Είναι η μόνη εγγύηση ότι αυτό το έγκλημα, γιατί είναι προδιαγεγραμμένο έγκλημα, δεν θα συγκαλυφθεί παρά τις προσπάθειες που κάνει η κυβέρνηση, κλείνοντας άρον-άρον την Εξεταστική Επιτροπή, μη δίνοντας απαντήσεις για μια σειρά ζητήματα, όπως είναι το μπάζωμα, η πυρκαγιά και άλλα, χωρίς να καλέσει μια σειρά μάρτυρες. Η ουσία είναι ότι αυτό το έγκλημα έχει ενόχους, έχει πολιτικές και ποινικές ευθύνες. Στις πολιτικές ευθύνες πάνω-πάνω είναι το όνομα του Πρωθυπουργού, του κυρίου Μητσοτάκη. Στις ποινικές ευθύνες του κυρίου Καραμανλή, του κυρίου Σπίρτζη και των προηγούμενων υπουργών μεταφοράς, οι οποίοι γνώριζαν και δεν έκαναν τίποτα για να πάρθουν τα αναγκαία μέτρα ασφάλειας, για να προσληφθεί προσωπικό, για να υπάρχει κατάλληλη εκπαίδευση του προσωπικού. Υπήρχαν 4 συμβάσεις, όχι μία, όχι μόνο δηλαδή η σύμβαση για τη τηλεδιοίκηση 7-17, αλλά 4 συμβάσεις από το 2005 μέχρι και το 2014 δεν ολοκληρώθηκε καμία, ακριβώς γιατί σαν αποτέλεσμα της απελευθέρωσης των σιδηροδρόμων της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όλες αυτές οι συμβάσεις έγιναν αντικείμενο ανταγωνισμού ανάμεσα σε εργολάβους, κατασκευαστές και μεγάλα συμφέροντα, με αποτέλεσμα να μην ολοκληρώνονται ποτέ. Αυτό το έγκλημα λοιπόν πρέπει να τιμωρηθεί. Και το ΚΚΕ ήταν το μόνο κόμμα που είχε προτείνει συνταγματική αναθεώρηση επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ να καταργηθεί ο νόμος περί ευθύνης υπουργών για να μην μπορεί η εκάστοτε κυβέρνηση να κρύβεται πίσω από αυτόν, κάτι που απέρριψαν από κοινού ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία.